καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να κρυφθούμε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και να το αποκτήσουμε. Με τελικά ενδιαφέροντα του δημόσιου. Αλλά τουλάχιστον να βρούμε και την πιέση. Αυτή είναι η απάντηση. Και ω. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω. Η απάντηση που δώσατε είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κοινού στόχου. Η απάντηση δεν με ικανοποιεί, γιατί δεν απαντάει στο κύριο ερώτημα. Το θέμα δεν είναι να έχουμε κοινού στόχου ή να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα έργα. Επαναλαμβάνω, για μένα αυτό είναι το εύκολο έργο. Το δύσκολο είναι το πώς πάμε εκεί. Και σε αυτό δεν απαντάω. Και στο πώς πάμε, αν δεν λύσουμε αμαρτίες και δεν λύσουμε τα θέματα εκτελεστικής και διαχειριστικής ικανότητας, θα μείνουμε πάλι στο να παραλαμβάνουμε το 2020 έργα που δεν θα λειτουργούν. Εκείνη είναι η διαφορά μας, τουλάχιστον συμπληρώνω αυτό ή διευκρινίζω αυτό που είπα. Επαναλαμβάνω και πάλι όμως, δεν κατηγορώ τη σημερινή διοίκηση ότι είναι αυτή η αιτία. Κατηγορώ παθογένειες της λειτουργίας αυτή τη στιγμή. Και λέω λοιπόν ότι αφού ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι που 5 χρόνια υπάρχει άλλο διαγωνισμό, είναι το ηλεκτρονικό προμηθειό που είναι το 2004. Έτσι. Λοιπόν, καίγεται. Εγώ ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός μέχρι τον Μάιο ήταν προτεκμάτα το έργο του ηλεκτρονικού προμηθειού. Κάποια στιγμή απήγησε και το παράδεισο, το άφησε σε κάποιον που το ξέρει. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αν δεν λύσουμε αυτά τα θέματα, το να έχουμε συμφωνήσει σε φιλόδοξα και πολύ σημαντικά, γιατί πάλι θα επαναλάβω ότι δεν διαφωνώ με αυτά, τα έχω δει από πριν και έχω στείλει σχόλια. Το ζήτημα είναι. Μπορούμε να τα κάνουμε. Εγώ λέω όχι όπως είμαστε τώρα. Και δεν θα αμφισβητήσω ότι υπάρχουν βελτιώσεις σαν σε αυτό που αναφέρει η κυρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι βελτιώσεις μας είναι τόσο μικρές σε σχέση με αυτό που χρειαζόμαστε, που δεν με κάνει αισιόδοξο να ευελπιστώ ότι αυτά τα ωραία πράγματα μπορούν να γίνουν. Επομένως, πρέπει όλοι να προχωρήσουμε.
πολύ σωστά όλα αυτά που παρουσιαστήκανε, πρέπει να είναι για το τι θα κάνουμε για να πάμε λίγο πιο γρήγορα, μπας και προλάβουμε πράγματα που στο εξωτερικό είναι δεδομένα. Για παράδειγμα, η ίδρυση μιας εταιρείας σε μία μέρα είναι ένα δεδομένο πράγμα, το οποίο δεν ασχολείται κανένας, που το βάζουμε μέσα στα λογική, γιατί υπάρχει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να γίνει αύριο, όχι το 2020. Αύριο. Υπάρχουν πολλά πράγματα από αυτά που προβάλλει το 2020, τα οποία μακάρι να κάνουμε αύριο. Και θα νομίζω ότι το μόνο που θα κάνουμε και να αποφύγουμε είναι να εμπιστευτούμε ένα στον άλλο. Και α σηκώνει αυτό από μέρο μα μια μεγάλη παραχώρηση και αν θέλετε και λίγο τα στραβά μάτια ότι ξέρει αυτό δεν θέλει να προδουλέψει ή αυτό δεν θέλει να ξεδιπλάσει. Όσοι από εσά έχετε δουλέψει και δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό, για κάποιο λόγο μπορεί να πετυχαίνει. Γιατί? Γιατί εμπιστεύεται ένα στον άλλο και όλοι μα το σύστημα. Αλλά το σύστημα ποιο είναι, δεν είναι κάποιο τρίτο, είμαστε εμεί. Άρα λοιπόν α εμπιστευτούμε ένα στον άλλο και α κάνουμε μια μεγάλη παραχώρηση και α ξεγελαστούμε και λίγο, δεν πειράζει. Δεν έχουμε αρνητικότητα, αυτό ήθελα να καταλήξω. Ευχαριστώ. Μέχρι να ανέβει το μικρόφωνο και ψηλά στα πεινά, μπορείτε να μου πείτε τον τελευταίο χρόνο δύο παραδείγματα στο δημόσιο τομέα συστημάτων που ξεκίνησαν και εφαρμόστηκαν ταχύτατα χωρίς προβλήματα, ικανοποιώντας το στόχο που είχε τεθεί. Εγώ μπορώ να σας πω δύο. Εγώ θα πω το γενικό λογισμικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για όποιους δεν έχουν καταλάβει, είμαστε σε μια χώρα που το 2010 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είχε πληροφοριακό σύστημα και φαντάζομαι στους υπαλλήλους μοιράζαμε μαύρα λαστιχάκια εδώ που φορούσαν. Μανσέτες. Και έπρεπε ως χώρα να ξέρεις τι ξοδεύεις, τι πληρώνεις. Ο νοικά στο μυαλό μου είναι μικρότερα. Το ένα είναι η διάρκεια. Ξέρετε, η διάρκεια είναι ένα σύστημα το οποίο φτιάχτηκε σε ταχύτατο χρόνο, σε ελάχιστο χρόνο, επιχειρησιακά, ιδιαίτερα πολύπλοκο, γιατί έπρεπε σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα να υπάρχουν ομάδες εργασίας μη ανεγόμενες, οι οποίες θα επικουρούν τους συντάκτες αποφάσεων για να αναρτώνται οι αποφάσεις του διαδικτύου. Όλο αυτό end-to-end πήρε ένα χρόνο περίπου 6 μηνών, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα είναι αναρτημένες 600.000 αποφάσεις. Μπορείς να κάνεις κλικ πάνω στο όνομα Bridger και να δεις τι αποφάσεις έχει αναρτήσει και με βάση κάποια κριτήρια. Και όλο αυτό σε όλο το δημόσιο τομέα για φορείς οι οποίοι ανέρχονται σε πόσες περίπου, πόσες φορείς. 1.500 φορείς. Ο κάθε φορέας έχει μια ομάδα από 4-5 άτομα ή περισσότερα που αναρτούν αποφάσεις για λογαριασμό όλων των υπολείπων υπαλλήλων του φορέα. Όλα αυτούς 6 μήνες end-to-end είναι διάσκοπο. Προφανώς θα θέλετε καλύτερες μεθόδους αναζήτησης αποφάσεων, άρα θα θέλετε περισσότερα με τα δεδομένα. Γι' αυτό υπάρχει ένας διαγωνισμός από την Κοινωνία της Πληροφορίας και από τα που αυτή την εφαρμογή θα την κάνει ακόμη πιο επιχειρησιακά καλύτερη, αλλά και μια χαρά. Αυτοί οι επιλεγόμενοι χιλιάδες πάλι των δημοσίων φορέων που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα συμμετέχουν εθελοντικά, είναι μέρος της παράλληλης, είναι παράλληλη ασχόλησή τους, δουλεύει μια χαρά. Δηλαδή αυτό που λέει ο κ. Σταπεζάνοπλου που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε, χαίρομαι που είπατε ότι οι ιδέες όλων μας είναι εξαιρετικές και λυπάμαι που έχει πει και ο κ. Σταπεζάνοπλου που λέει ότι μεγαλώσαμε, ξέρουμε ότι έχουμε εξαιρετικές ιδέες, πάμε να δούμε μία-μία από αυτές τις μικρές που είναι η αρχή, ποια είναι το μέσα και το τέλος, να το παραλάβουμε να ησυχάσουμε και μετά να πάμε παράλληλα στο άλλο. Αυτή είναι η αγωνία και είναι η αγωνία όλων μας. Και έχει δίκιο ότι αυτό είναι το πρόβλημα, και αυτό θα πρέπει να λύσουμε. Το έργο τη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αν πάτε να δείτε πόσο κόστησε όταν λέω ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ το μέρο που έχει να κάνει με τη δραστηριότητα, δεν μιλάω για το ΙΚΑ, που είναι μια διαφορετική περίπτωση. Για όποιον δεν το ξέρει, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που δουλεύει σήμερα στα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία πριν ΙΚΑ, θα μιλήσουμε και για το ΙΚΑ, είναι το κόστο ήταν περίπου 6.000 ευρώ τη ανάπτυξη, το πλήρωσε το πτυσιακό πρόγραμμα και μεταρρύθμιση. Και δεν είναι βεβαίως ηλεκτρονική συνταγογράφηση, είναι ηλεκτρονική καταγραφή των συνταγόντων. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο πολύπλοκο, αλλά αυτό τον εξής